ευτυχώς πολύ. Ναι, θα προσέχω τι λέω τώρα. Και συνηθίζω τις κολλές. Αυτή είναι η ίδια από τη βλέπω. Έχει κοντίνει λίγο. Λοιπόν, σημεία. Εδώ. Τα σημεία έλξης βλέπεις. Δεν πάνε ακριβώς. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν το έχω πάει ακριβώς απάνω. Ναι, ναι. Πάω λίγο παραδίπλα. Δηλαδή πολλές φορές ξέρω εγώ μπορεί να σε ζορίζει. Εδώ πέρα τώρα το μείωσα, δεν πειράζει, μου έφυγε. Βλέπεις ότι το πάω λίγο πιο δίπλα. Εγώ ξεκίνησα από εδώ, οπότε πατάω Enter, αποδοχή, Enter, αριστερό κλικ και μετά Enter. Κοίταξε εδώ πέρα ότι μου φύγε λίγο, το βλέπεις. Αν πατήσω ένα κλικ απάνω στην κολόνα, δες τα μπλε σημαδάκια. Τα μπλε σημαδάκια τι είναι? Το πάρουμε, το μετακινώ. Έχουν τη μορφή μιας polyline. Έχουν τη μορφή μιας polyline. Την polyline τι μπορώ να κάνω? Σχεδιάζω αυτή είναι εδώ πέρα, τη στέλνει τα πολύγραμμα. Polyline. Τι μπορώ να κάνω? Πατά το μπλε σημαδάκι και μέχρι την παραγωγή. Λοιπόν, άλλη κολόνα, τούτη. Σημεία. Πρώτο. Δεύτερο. Enter, αποδοχή, εδώ, Enter, τέλος. Πάμε εδώ που είναι το αστασέρο, ο πυρήνας. Αν ήταν επιθεώρηση, θα σου έλεγα εντάξει. Τι? Αυτό που πας να κάνεις στο υπολογιστικό, τη διαδικασία. Αλλά υπάρχει λόγο να κάνεις το υπολογιστικό. Δεν σου χρειάζονται σχέδια. Βέβαια, εγώ την τελειώνω την επιθεώρηση σε χρόνο αρκετά γρήγορο. Αλλά λέμε μετά να την κάνω το σχέδιο, γιατί δεν κοιτάζω τις θερμικές γέφυρες. Δηλαδή, απέναντι λέει τίποτα. Και μετά πρέπει να κάνεις μεγάλη επιθέρμανση και λοιπά. Α, περίμενε εδώ, αφού είναι νέα άδεια. Θες και μελέτη θέρμανση και μελέτη κλιματισμού. Συνήθως η θέρμανση τι βασικά μελέτη πέρα. Ανάλογα τώρα, αυτό... Δηλαδή τι βολεύει, ας πούμε, τι κάνει. Όλοι βάζουμε. Συνήθως βάζουμε καλοριφέρ. Ναι. Τόσο αν είναι τώρα, δεν έχει υπόλοιπο δόμησης, δεν έχει... Ναι, για να βάζει το λεβιτοστάσιο. Για να κάνει το λεβιτοστάσιο και όλα αυτά, που θα του... το κάνουμε τα split, αλλά... Μήπως έχει εδώ λίγο το παράθυρο σαν να μπαίνει μέσα. Με 20. Βλέπεις το παράθυρο εδώ, παράθυρο. Άμα κάνεις μόνο split, έχεις τι πρόβλημα είπε. Το κάνει. Δηλαδή αν τυχόν αύριο μετά το κάνει αυτό και θερμάζεις και split, σε δύο δωμάτια, τι έχει πρόβλημα. Όχι, δεν να δουλέψει δηλαδή και... Δηλαδή να κάνει κεντρική θέρμανση όπως το κάνουμε τακτικά. Συνήθως μάλλον, και κάνει και την κεντρική θέρμανση και βάζει και σε στεκνοδωμάτια του σπιτάκια. Δεν έχεις πρόβλημα. Πιο απλό δεν έχεις σπιτάκια για εμάς. Πιο απλό, έχω λίγο συζητάμε, μπαμ, μπαμ, πήγαινε. Έχω άλλη κολόνα, έχουμε του λεφτά. Τις κολόνες τώρα. Και στη συνεργασία με αυτό γίνεται πολύ εύκολο. Ποιο τα... τα split, με το fine όμως. Το fine. Με τα split δεν κάνεις τίποτα. Απόλυες δεν έχεις. Οι απόλυες, ναι, αλλά τι βγάζεις αμέσως. Οι απόλυες τις βγάζεις αμέσως. Όλους γίνει λίγο. Μου λες, Μιχάλη, πρέπει να κάνουμε άλλο πανί με διστάσεις ακριβείς. Αν. Οι διστάσεις που βάλαμε εκεί. Τα υποστηλώματα. Ναι. Τώρα δεν ξέρω τα... Καλά, άστο. Να το τσεκάρεις τώρα και μια αυτή. Εγώ θα σου λέγα να
του δίνουν πιο καλά ένα καινούριο στο εκτελικό μηχανείο. Τα πιλώματα ή δεν θα τα αλλάξουν. Τώρα. Ό,τι είναι. Λοιπόν, τα υποστηλώματα τα έφτιαξα σε ένα όροφο, δεν χρειάζεται να του ξαναφτιάξω, να τα ξαναφτιάξω σε άλλου. Δηλαδή μπορώ να κάνω το εξή. Θα δούμε και αυτή την εντολή. Απενεργοποιώ το εξρέ. Απενεργοποιώ και του τοίχου. Οπότε απενεργοποιώ και τα κτηριακά και λίθη. Το κτηριακό και λίθο είναι αυτό που όρισα του χώρου μου. Και μένουν μόνο τα υποστηλώματα. Αυτό είναι μη θερμενόμενο χώρο, δεν τον όρισα. Το ξέχασα μάλλον. Και μένουν τα υποστηλώματα. Εντάξει, και οι ονομασίες των ανοιγμάτων, επειδή έκανα τη δοκιμή πριν με τον ηλιασμό. Όταν build λοιπόν, του λέω, έχει μια εντολή εδώ που λέει αντιγραφή του κτηρίου. Ναι, όπως υπάρχει στο. Μα τώρα τα δοκάρια δεν πρέπει να βάλουμε. Τα δοκάρια έχουν μπει αυτόματα. Και η διάστασή του γνωρίσαμε. 36. Πώς την όρισε εσύ. Πρώτη φορά. Ορισμένα είναι 50 πάντως. Βλέπω εδώ. Μαθαίνουμε να τα αλλάζουμε. Τα αλλάζουμε. Αντιγραφή λοιπόν επίπεδου κτηρίου. Μου λέει τι να αντιγράψω. Λέω. Μπορεί να τα πιάσουμε με ένα παράθυρο όλα. Τι πατάς τώρα. Αριστερό κλικ. Ναι. Τα επέλεξα όλα. Τα επιλέγει. Τα έχω επιλέξει. Enter. Και με ρωτάει επίπεδο αντιγραφής. Αυτή τη στιγμή είμαι στο 2. Πού θέλω να το αντιγράψω. Το τρίτο επίπεδο. Να, θα αντέγραψω. Αν ανοίξω το εξτρέφ τώρα, ανοίγω και τους τοίχους, ανοίγω και το εξτρέφ. Δεν είμαι στον κάτω όροφο που είμαι, είμαι στον πάνω όροφο. Να τα υποστηλώματα. Άσχετα, αυτό το υποστηλώμα έπεσε σε ένα υπαίθριο χώρο έξω. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με απασχολεί. Από. Το διαγράφεις μετά. Όχι. Αν θέλω το διαγράφω, αν θέλω το αφήνω, δεν έχω πρόβλημα. Πώς μπορούμε τώρα να πάμε εκεί πέρα, Μιχάλη, να διορθώσουμε τα δοκάρια. Πάντα. Άλλα είναι 25, άλλα είναι. Κλείνω το εξτρέφ. Ποια είναι 50, δεν μας νοιάζει το 25-50, το 30, το 60 με το 50 με ενδιαφέρει. Ποια είναι 50. Τούτο εδώ είναι 50, τούτο εδώ. Αυτό, αυτό. Εδώ παίρνει ένα, είναι έξω το δοκάρι αυτό. Αυτό είναι εκτός του κτηρίου. Να το παρατήσουμε, ναι. Το άλλο είναι μέσα. Εντάξει, άστο όπως είναι. Τα περιμετρικά όλα είναι 60. Ναι, εντάξει. Τούτο 30-40. Αυτό εκεί είναι 30-40. Το οποίο αυτό εκεί είναι. Εντάξει. Αν θέλουμε. Αν θέλουμε τούτο τώρα, ξέρω εγώ, να το κάνουμε 40. Θα δω και το κάνω 40. Αλλά εγώ πιστεύω ότι κάτι το έχει φύγει τώρα για το κάνει 40. Ούτως ή άλλως αυτό είναι κοντό και θέλει και παραπάνω πλεισμό. Ναι, και ποιος μάστορας τώρα το κάνει. Όχι τίποτα, αλλά αυτό θέλει και δυσδιαγωνή σου πλεισμού. Θέλει παραπάνω γιατί είναι πολύ κοντινή η απόσταση και χτυπάνε αυτά συνήθω που θα είναι σαν συστατικό. Ένα δομικό στοιχείο, ένα δομικό στοιχείο. Κοίταξε τώρα εδώ τι θέλουμε να ρυθμίσουμε. Σε αυτή την κολονίτσα, σε αυτή εδώ, είναι εσωτερική γωνία, δεν δημιουργείται εδώ. Εδώ μόνο τώρα. Εξωτερική ή εσωτερική. Παίρνουμε ότι όλε τι ρυθμίσαμε εσωτερική γωνία 10. Όλε τι κολόνε ξεχάστηκα. Και τώρα. Αυτέ είναι εσωτερικέ. Λοιπόν, αυτή πρέπει να είναι η πρώτη που κάναμε πρώτη. Είναι ένα στομικό στοιχείο 3. Ωραία. Λοιπόν, θα τι αλλάξω όλε μαζί. Πώς θα τις αλλάξω τώρα. Λοιπόν, αυτή. Τσιμπάω μόνο τις κολόνες. Αυτή. Και τούτη. Αυτές οι κολόνες. Πατάω δεξί κλικ. Ιδιότητες. Θερμικές γέφυρες. Και βάζω σε όλες. Ένα συνδομικό στοιχείο 3. Ένα συντομικό στοιχείο 3. Ωραία. Τις άλλαξα απλώς. Σε αυτή εδώ, θερμική γέφυρα, έχουμε από τη μια μεριά εσωτερική γωνία τη 10. Τώρα το βάλα σε μια από τις δυο, αλλά δεν ξέρω σε ποια από τις δυο γωνίες. Κάτσε να το. Μπορώ να κάνω το εξής.
Photo build, ορισμός πιο κάτωψης, σχέδια θερμογεφυρών. Επίπεδο θερμογεφυρών στο τρέχον. Πατάω το C. Βλέπεις τις θερμικές γέφυρες. Έβγαλε. Αυτή είναι εσωτερική γωνία 10. Αυτή η θερμική γέφυρα πρέπει να είναι εδώ μέσα. Και αυτή εδώ που λέει ε3 πρέπει να είναι στην έξω μεριά. Την έχω βάλει λοιπόν ανάποδα. Τι κάνω λοιπόν. Πάω διπλό κλικ στην κολόνα. Θερμικές γέφυρες. Πάω εδώ. Βάζω την εσωτερική γωνία 10. Και από κάτω βάζω την ένωση του θερμικού στοιχείου 3. Συνθέτεις βέβαια. Ναι, το άλλαξα. Ο ελεκτής στην πολεμική κάθε θέλει σχέδιο. Αυτά. Ανάλογο στην πολεμική. Θερμικές γέφυρες. Ανάλογο στην πολεμική. Δηλαδή εδώ στο, στο Δήμο. Κοιτάζει. Ναι. Λοιπόν, είμαι εικονίδια. Μπορώ να πω από εδώ πλήρη σχέδια θερμογεφυρών. Είναι αυτό μόνο για αυτή τη δουλειά να, να ψηρίζει τη. Θερμογεφυρές. Δηλαδή τη μελέτη και να ψηρίζει τι θερμικές γέφυρες. Όπω είναι το. Βιάστηκε τον καθένα. Ψηρίζει ορισμένα πράγματα. Mm. Ξέρει και να τα ελέγξει και με το που θα το δει, ξέρω εγώ ξέρει τι έχει κάνει. Βλέπει από τη μέσα μεριά τώρα ένωση δομικού στοιχείου 3 εδώ πέρα. Τώρα σε δούμε το σημείο σου, εσωτερική γωνία 10 εδώ, ένωση δομικού στοιχείου 3 εδώ. Οι υπόλοιπε εντάξει, πες, εδώ είναι μη θερμενόμενο χώρο, οπότε δεν μα απασχολεί. Δηλαδή μπορεί και να το πάρει έτοιμο να το συνθέσει εσύ. Ποιο? Του κάνει θερμογέφρεση, να το περιγράψει α πούμε. Τι έκανες προηγουμένως. Μόνο το τσιανδέλα. Απλώς το τροποποίησα και την άλλαξα μία. Εδώ τώρα κάποιες θερμικές γέφυρες, βλέπεις αυτή η θερμική γέφυρα, πέφτει μέσα στην κολόνα. Πώς πάει αυτή. Έχει πέσει μέσα τώρα όπως την έβγαλε. Ναι, κολόνα. Και τώρα. Πάω εδώ πέρα, λέει σχέδια θερμογεφυρών, λέει μετακίνηση στοιχείων θερμογέφυρας. Πατάω ένα κλικ απάνω και λέω πήγαινε, βάλει την εδώ ή πάρ' την εδώ και βάλει την εδώ. Τούτη εδώ πάρ' και βάλει την από εδώ. Με το που πατάω ένα κλικ απάνω στο κάνει, βλέπεις το πένσα, κάνει αυτό. Πατάς απάνω για να ξαναγάπω. Ναι, το, είμαι στην εντολή μέσα. Πατάω ένα κλικ οπουδήποτε πάνω στην εκεί γέφυρα και πάω και το μετακινώ. Εδώ το παίρνω, το πάω εκεί. Αυτό το παίρνω. Μόνο το πάει εκεί πέρα και καθίζει. Ναι, μετακινώ που πάω το mouse. Βες, πατάω ένα κλικ οπουδήποτε πάνω εδώ. Είμαι στη συγκεκριμένη εντολή και του λέω πήγαινε εκεί. Το βλέπεις ότι μετακινεί. Στο κοντινότερο το πάει. Όχι, το βλέπεις ότι το μετακινώ. Ναι, το μετακινείς. Το αφήσω. Α. Μένει. Πάει στο κοντινότερο που είναι. Όπου το αφήσω μένει. Α, όπου το αφήσεις μένει, ναι. Όπου το αφήσω μένει εδώ επειδή γίνεται χαμός. Ναι, ναι. Πατάω ένα κλικ πάνω σε αυτό και το πάω, βλέπεις πως το μετακινώ. Ναι, 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 ναι. Το πάω εκεί. Πατάω αριστερό κλικ, έμεινε. Έμεινε δηλαδή σε αυτό το σημείο. Αυτό πάντα παραμένει εκεί. Ετούτο εδώ το παράθυρο μετακίνηση. Εντάξει, θα το έτσι. Επειδή λοιπόν τώρα δεν θέλω να τις βλέπω τις θερμικές γέφυρες αυτή τη στιγμή. Διαχείριση λέει. Δεν σε κάνω. Πού ήταν αυτό. Το διαχείριση λέει. Εκεί. Αυτό που δείχνει τις τρώσεις. Ναι, ναι, είναι από εδώ. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Θα το δούμε. Λοιπόν. Save. Αυτό τον όροφο τι έχω να δηλώσω ακόμα λοιπόν. Τα εξώστες. Εκτός της εξώστες ακόμα. Λοιπόν, από κάτω του είναι ένα υπόγειο. Άρα όλο αυτό το πράγμα είναι ένα μη θερμενόμενος χώρος. Λοιπόν, ανεβαίνω ξανά από πάνω. Με βολεύει, το κάνω από κάτω. Κοίταξε τι θα κάνω για να, για να διευκολυνθώ, να το κάνω λίγο πιο γρήγορα. Άρα, πιθανόν. Κάνω μια πολύ line. Λέω από εδώ. Εδώ, εδώ. Κάνεις ένα περίγραμμα δηλαδή. Και κάνω το περίγραμμα. Να προλάβουμε να κάνουμε και τα άλλα τα αποστολή για το. Τι. Υπολογιστικό. Υπολογιστικό, ναι. Και θα μπούμε σε αυτόν τον όροφο, μόλις τον ολοκληρώσουμε όμως τον όροφο, ναι. Θα μπούμε για να τον δεις. Εδώ τώρα πατάω, αν πατήσω C και Enter. Την κλείνει την κολλή. Βλέπεις, έκανα αυτή την κολλή. Δεν μπορώ να της αλλάξω και χρώμα, την κάνω όχι πράσινο. Την κάνω, ξέρω εγώ, και άλλο. Ναι. Έχω κάνει αυτή την κολλή. Ναι. Την οποία της κάνω αντιγραφή επίπεδο κτιδίου. Την επιλέγω, Enter, και την αντιγράφω στο δεύτερο επίπεδο, που είναι από πάνω.
Να δω αν ταιριάζει βέβαια. Δεν ξέρω αν ταιριάζει. Λοιπόν, μέχρι εδώ, γιατί την έκανα εγώ πράγμα. Κάνω μια άλλη πολυλάνη. Βλέπεις το υπόγειο εδώ στον υπέθρο αυτό, είναι, έχει υπόγειο εδώ. Κάνω μια άλλη πολυλάνη, έτσι. Εδώ. Έρχεται εδώ. Έρχεται εδώ. Μέχρι εδώ δηλαδή που είναι η κατοικία μου. Εδώ. Τώρα την κατοικία μπορώ να πω ότι είναι... Μέχρι εδώ. Τι θες να κάνεις τώρα? Τι θέλω να κάνω λοιπόν τώρα? Κάνω την εντολή copy trim σε αυτή την polyline με αυτή τη γραμμή μαζί, την άλλη polyline, και θέλω να μου κοπεί το κομμάτι το παραπάνω. Το ίδιο φαινόμενο. Ναι. Το κοπεί το κομμάτι, αυτό που μου την έκοψε όλη. Μου τη σταμάτησε, που μου τη σταμάτησε. Μου τη σταμάτησε εδώ. Λοιπόν, του λέω τέλος πάντων. Και break θα μπορούσα να κάνω. Break. Αυτή την polyline. Σε αυτό το σημείο. Τη σβήνω λοιπόν αυτή. Υπάρχει εντολή, πώς τη λένε, στρογγύλεμα είναι το φίλετ. Στρογγύλεμα, φίλετ, ναι. Με εκτείναμε, ναι. Στρογγύλε, φίλετ. Το κάνει. Όχι. Τώρα είναι μια εντολή, τέλος πάντων, στο polyline padded. Αυτή και μπορώ να του κάνω join. Για να δω αν το κάνει. Είναι εντολές όρουκα τώρα αυτές. Τι έκανα, ένωσα τις polyline αυτές. Η οποία polyline δεν έχει κλείσει βέβαια εδώ, από εδώ με εδώ. Αλλά έχει τη δυνατότητα εδώ από το properties. Σου λέει κλειστή. Λέω ναι και την κλείνει. Αυτό τι προσπαθεί να κάνει, να ξεχωρίσεις. Έχω κάνει αυτή την polyline. Όλο αυτό το κομμάτι. Όλο αυτό το κομμάτι, το περίγραμμα. Θα μπορούσα την polyline να την είχα κάνει εξ αρχής εδώ. Ναι. Πλώς εγώ την έκανα και κάτω και πάνω για να τη χρησιμοποιήσω διπλά. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι όλο που έχω περιγράψει έχει δάπεδο προς μη θερμαινόμενο χώρο. Σωστά. Ναι. Μισό λεπτό. Πάω το build λοιπόν, δάπεδα, και του λέω δάπεδο προς μη θερμαινόμενο χώρο, τύπος. Δάπεδο σε επαφή με μια θερμαινόμενο χώρο. Αποδοχή. Αποδοχή. Και έχω δύο επιλογές. Δώστε λέει πρώτο σημείο πολύγραμμο ή επιλογή. Πατάω λοιπόν S. Enter. Και τι μου λέει, επιλέξτε polyline. Πατάω λοιπόν ένα κλικ πάνω στην polyline που σχεδίασα. Τι χάσει μου λέει να βάλω, τις τελίτσες του λέω εντάξει. Με κλίμακα 3 και 2 μπορώ να πω εντάξει, δεν έχει σχέση. Και του λέω αποδοχή. Βλέπεις ότι μου το διαγράμμισε και λέει εδώ ότι είναι το Δέλτα 2. Αυτός τους υπολογισμούς θα μου το πάρει αυτόματα τώρα πλέον. Δάπεδο προς μη θερμαινόμενο χώρο. Εντάξει. Την polyline όμως που είχα σχεδιάσει την εξαφάνισε. Κατεβαίνω από κάτω να δούμε κάτι. Εδώ έχω σχεδιάσει πάλι, κοίταξε. Εδώ τώρα κάτσε να το κάνω, να την πάρω μια διαγραφή την polyline αυτή να μην τη χάσω. Γιατί δεν χρειαστώ. Εδώ. Αυτό όλο είναι ένα υπόγειο. Τι έχει λοιπόν αυτό το υπόγειο? Έχει τυχεία περιμετρικά. Το ύψος του πόσο είναι από το πόσο είχαμε γράψει, από το μείον 3 μέχρι το συν 0,20. Άρα το ύψος του είναι 3,20. Πατάω λοιπόν, έχει μια εντολή, auto build, κοίταξε, τείχος, εξωτερικός τείχος από polyline. Το πατάω. Απλώς αλλάζω τον τύπο του. Που πάω και του βάζω τυχεία χωρίς θερμομόνωση σε επαφή με φυσικό έδαφος. Αποδοχή, ύψος 3,20. Το 3,20 από πού είναι το ύψος? Και το πάχω στους 25. Από το μείον 3 από το δάπεδο στο δάπεδο. Μείον 3 μέσα στο ψευδάδιο υπόγειο. Λοιπόν, δοκάρι το ξετσεκάρω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχει δοκάρι γιατί το δηλώνω όλο την εμπετό. Και του λέω αποδοχή. Και μου λέει επιλέξτε polyline. Πάω ένα κλικ λοιπόν στην polyline, σημείο πλευράς, προς τα μέσα. Να διαγραφεί επιλεγμένη polyline. Α,
Όχι. No. Τι μου έκανε, μου έφτιαξε τους στίχους. Αυτόματα, όλους. Γύρω-γύρω από την πολυλάνη. Βλέπεις, μου έκανε το περιεχόμενο. Τι είναι λοιπόν όλος αυτός ο χώρος, μη θερμενόμενος χώρος. Άρα τούτο, του είπα να μην τη σβήσει έτσι. Λοιπόν, Ότομπιλτ, ορισμός τυχαίων κάτωψης, ορισμός μη θερμενόμενου χώρου με σημεία. Πατάω ένα σημείο μέσα, ένα σημείο απ' έξω και μου λέει δώσε όνομα χώρου. Του γράφω λοιπόν στα ελληνικά ότι είναι το υπόγειο. Πού το γράφω αυτό. Εκεί που κάτω. Αποδοχή. Κοίταξε. Υπόγειο 125,70. Το βρήκε. Αν το κλείσω το εξτρέφ για να το δω πιο καλά και κλείσω και τους στίχους, λογικά θα μου μείνει πολύ line. Να, και το δάπεδο βέβαια. Και το, η αναγνώριση του μη θερμενόμενου χώρου. Άρα αυτό στην ουσία δεν το χρειάζεται. Το υπόγειο, η αρχή σαν δάπεδο, είχε ένα μόνο του δάπεδο σε φυσικό έδαφος. Σωστά. Σωστό. Auto build, δάπεδο, προς έδαφος. Δάπεδο χωρίς θερμομόνωση σε επαφή με φυσικό έδαφος. Αποδοχή, αποδοχή. Ή κάνω το πολύγραμμο γύρω-γύρω ή πατάω το S στα αγγλικά για επιλογή. Και μου λέει επιλέγετε πολυλάιν, λονάτινε. Τώρα εδώ μου έχει φύγει. Λοιπόν, τι έχει. Λοιπόν, το υπόγειο, το σβήνω που μου θερμανόμενο μόνο χώρο που αναγνώρισα, ξέρεις τι μου έχει φύγει. Αυτός τώρα για κάποιο λόγο, όπως αναγνώρισε την polyline, αυτό το μικρό κομματάκι μου το έχει πάρει ανάποδα. Δεν ξέρω τι έκανα, το γύρισα έτσι. Το φέρνω εδώ και το ξαναλέω. Οπότε το ξαναλέω, auto build. Ορισμός τυχαίων κάτω από εισαγωγή μη θερμενόμενο χώρο με σημείο. Για να, να σου το δείξω και από εδώ, υπάρχει και εδώ. Εισαγωγή κτηριακού και λίφους με τείχους, ιδιοκτησίας, μη θερμενόμενο χώρο με τείχους. Ή αν το κρατήσω πατημένο στη δεξιά του γωνίτσα, μου βγάζει και την επιλογή με σημείο. Πατάω ένα σημείο μέσα. Ένα σημείο έξω. Υπόγειο. Ωραία. Αποθήκευση. Πάω τώρα από πάνω. Τι άλλο έχω. Ανεβαίνω ακόμα ένα όρο. Έχω εξώστες. Πού είναι οι εξώστες μου. Εδώ. Αυτός. Αυτός. Μπορώ να κάνω μια πολυλάιν το περίγραμμα της πλάκας. Στο δεύτερο όρο είμαστε τώρα. Ναι, τώρα είμαι στο δεύτερο. Πού μπορώ να... Έχεις. Ο πρώτος όρο. Μπορώ να κάνω αυτό. Να πω ότι το περίγραμμα της πλάκας μου, κάνοντας αυτό το κορπάκι εδώ, λοιπόν, εδώ έχεις εξώστη, εξώστη και μεγάλο εξώστη. Μου φύγει. Λοιπόν, πολύ λίγο. Εδώ. Όλο το περίγραμμα της πλάκας κάνεις. Εντάξει, θα μπορούσα να κάνω μόνο των εξωστών τα περίγραμματάκια. Αλλά κάνω όλο το περίγραμμα της πλάκας. Και τι πατήσαμε για να το ξεκινήσουμε αυτό. Τίποτα, πολύ να είναι. Πολύγραμμα. Πολύγραμμα. Λοιπόν. Αυτές οι υπέρκολες είναι κάτω. Τώρα θα βγάλουμε τις σκιάσεις. Αλλά για να βγάλουμε όλες τις σκιάσεις σωστές, δεν θέλουμε, τις θέλουμε τις σκιάσεις του ηλιασμού, των οριζοντίων προβόλων. Λοιπόν, έρχεται το περίπτωμα εκεί. Εδώ μάλλον τώρα το κλείνει με τα ρατσάκια, αυτό δεν το κλείνει. Εδώ περνάει ούτως ή άλλως το δοκάρι, οπότε να βάλουμε ότι η πλάκα είναι εδώ. Μόνο τους άλλους θα επηρεάζει το μη θερμενόμενο χώρο. Close. Λοιπόν. Πες μου ότι.
Λοιπόν, να την συμπολίτευση που ήταν. Αυτή δεν έφτιαξα. Ναι. Γκάλινα χρώμα, ξέρω εγώ τι εννοώ. Λοιπόν, αυτή η polyline που έχω φτιάξει τώρα εδώ. Πού τη βλέπεις την μπλε. Αυτή η μπλε. Να απενεργοποιήσουμε λίγο το επιστρέφω να το δούμε πιο καλά. Ναι. Έφτιαξα αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι το δάπεδο του πρώτου ροφ στην ουσία. Μάλιστα. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, πάω λοιπόν από το build. Αντιγραφή επίπεδου κτίριου. Ναι. Επιλέγω αυτό το δάπεδο. Enter. Enter πού. Enter, πάτησα. Επέλεξα ότι επέλεξα μόνο αυτή τη γραμμή και με ρωτάει επίπεδο αντιγραφή. Αυτή τη στιγμή είμαι στο 3 και του λέω αντίγραψέ μου το στο 2. Εντάξει, πατάω. Τι πατάς, απατάς το προηγούμενο ή το επόμενο. Στο κάτω το αντίγραψα. Αυτό είπαμε, η γραμμή που έκανα, ήμουνα στο 3 και την έφτιαξα. Ναι. Αυτή η γραμμή που έφτιαξα έκανα το περίγραμμα του δαπέδου του 3. Του 3. Το περίγραμμα του δαπέδου του 3. Το οποίο τι είναι στο 2. Είναι η οροφή του δύο. Μπράβο. Εγώ θέλω την οροφή για να δω τις εξώστες που έχω. Πού δημιουργούνται σκιάσεις λοιπόν. Έχω σκίαση εδώ, από αυτόν τον εξώστη το μεγάλο. Έχει κάτι άλλο εκεί στη φωτογραφία, κάποιο... Έχω εδώ. Κάποια ξύλινα τέτοια. Τώρα τα ξύλινα, τι ξύλινα. Σκιάση. Αυτά ρε παιδί μου, τι σκιάση έχουν τώρα. Εγώ δεν τα θεωρώ καν σκιάσεις. Μόνο βάλει τέντα, πανί. Εγώ δεν τα θεωρώ σκιάσεις αυτά πάντως. Εγώ νομίζω έτσι. Εντάξει, με πανί μπορείς να το δηλώσεις σαν τέντα, αλλά εντάξει. Τα έξω δεν τα θεωρώ. Θα κλειστούνε βέβαια στην πράξη, αλλά εγώ δεν τα θεωρώ σκιάσεις. Δεν ξέρω, εάν θες εσύ έχει κάτω, αλλά... Έχει κάτι ξύλινο εδώ, κάτι ιστορίες. Ναι, παιδί μου, αλλά αυτά είναι ανοιχτά όμως. Ναι, μπορεί και να μην τα κάνει όμως, δεν είναι κάτι σταθερό. Μπορείς να τα περάσεις στο υπολογιστικό μετά, αν θες ένα τέντα, μπορείς να μην το κάνει. Το σταθερό τον πετού, να τα. Εντάξει, αυτό είναι, ναι. Ωραία. Το σταθερό, ναι. Λοιπόν, εμείς είπαμε ότι το ύψος μας είναι 2,90, σωστά. Το πιο πιθανό το πέρασα τέντα, μετά από το βάζεις και το ύψος μας είναι 2,90. Ναι. Μείον, αν πούμε το πάχος της πλάκας πόσο είναι, 20 άρι 30 πάνε, 20 άρι είναι η πλάκα, λοιπόν. Autobuild, μόνο στοιχείο κάτωψης, πλάκα οριζοντίων προβόλων. Το πατάω. Ή θα κάνω το περίγραμμα ή θα έκανα, ή πατάω το S, S για επιλογή. Και τι μου λέει, επιλέξτε πολύ λένε. Πατάω λοιπόν να επιλέξετε πολύ λένε. Στάθμη περιγράμματος πλάκας. Έχουμε 2,90, μείον 20 που είναι η πλάκα, 2,70. 2,70, το κάτω μέρος της πλάκας. Enter. Πάχος πλάκας 0,20. Enter. Τι μου έφτιαξε αυτή τη στιγμή, μου έφτιαξε αυτόν εδώ τον πρόβολο. Δες το, σε θέλει να το καταλάβεις. Έχει πολλά ανοιχτά κέρδη. Λοιπόν, αν κλείσω τον ίδιο. Κλείσω στο θερμό και τις θερμικές γέφυρες. Το έχεις ενημερώσει, το έχεις σώσει ή σώζεται μόνο του. Όχι, έτσι. Πατάω, όσο έχει. Πού το βλέπεις εσύ. Ποιο. Να πατάς εδώ. Α, και εννοώ. Τη δισκέτα. Βλέπεις, να. Κάθε τόσο το πατάς. Ναι, κάθε τόσο βλέπω... ναι θα κάνεις. Πλάκα, ναι. Τη βλέπεις την πλάκα. Να. Πλάκα του Σογείου τώρα. Η οροφή του πρώτου ροφ. Του οροφή του πρώτου ροφ, ναι. Ναι. Αυτή την πλάκα έφτιαξα. Τώρα λοιπόν τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να συνδέσω σε αυτή την πλάκα το τι επηρεάζει. Κοίταξε τώρα εδώ πώς το κάνω αυτό. Auto build, ορισμός πιο κάτω ψης. Την όρισα από εδώ. Σκιάσεις οριζοντίων προβόλων. Σωστά. Επιλέξτε περίγραμμα πλάκα. Του λέω αυτή εδώ η πλάκα. Με αυτή από η πλάκα. Τι να κάνω, σύνδεση ή αποσύνδεση. Από default, μέσα στην τα αποσιοποιητικά, όπως τα λένε, είναι η σύνδεση. Πατάω enter λοιπόν. Στα εισαγωγικά. Μου λέει, στα εισαγωγικά, ναι. Μου λέει επιλογή οντοτήτων. Πάω λοιπόν και κάνω ένα κλικ πάνω στον τοίχο. Μου λέει ότι οι οντότητες που τέθηκαν, τέλος πάντων που επιλέχθηκαν, είναι μία. Πατάω enter. Επιλέξτε, λέει, ένα σημείο. Βλέπεις από το κέντρο του τοίχου, βγάζει μια γραμμή και μου λέει επιλέξτε ένα σημείο πάνω στο περίγραμμα της πλάκας για να καταλάβει προς ποια πλάκα πας. Γιατί επιλέγοντας την πλάκα, κατάλαβε όλη την πλάκα. Του πλησιάζω εδώ. Και αυτόματα μου βάζει διαστάσεις από τα παράθυρα και από το μέσο του τοίχου. Ξανασυνεχίζω. Πάω εδώ. Με enter την προηγούμενη εντολή. Επιλέγω περίγραμμα πλάκας. Σύνδεση. Επιλογή οντοτήτων. Τώρα, εδώ δεν μπορώ να επιλέξω καλά τον τοίχο, αλλά και να μην εδώ βάλω σκίαση στον τοίχο δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, αν του κάνουμε παράθυρο έτσι μπορεί να το πιάσει. Enter. Αυτό.
Ο τείχος είναι όσο είναι και το παράθυρο σε αυτό το σημείο. Mm. Λοιπόν, άλλη πρόβολο που έχω είναι αυτός εδώ. Enter. Επιλέγω περίγραμμα πλάκας. Σύνδεση. Επιλογή του τείχων. Αν επιλέξω όλο τον τείχο αυτόν τώρα, είναι θεματάκι γιατί ο τείχος βγαίνει εκτός της πλάκας και δεν σκιάζεται ολόκληρος κτλ. Τι κάνω λοιπόν, πατάω μόνο στο παράθυρο. Επιλέγω μόνο το παράθυρο. Πατάω ένα κλικ στο παράθυρο, Enter και σημείο. Αυτό. Έκανα τις σκιάσεις αυτές. Πατάω μια αποθήκευση, να είμαι σίγουρος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχω φτιάξει με το προγραμματάκι καταγράφει, άρα δεν το βλέπω. Καταγράφει. Ναι. Λοιπόν, έκανα αυτές τις σκιάσεις. Μένουν τώρα να του δηλώσω σκιάσεις από... Το πρόγραμμα από εδώ πέρα. Το έχει... Επειδή κάνουμε full screen, τώρα το έχει πάει το εδώ. Το έχει πάει από κάτω, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε δηλώσει τις οριζόντιες σκιάσεις και μένουν οι κάθετη πρόβολοι. Auto build, παίζουμε στο χειρον κάτω, σκιάσεις καθέτων προβόλων. Το πατάω. Από πού έχω κάθε τους πρόβολους, δηλαδή, ο ήλιος που βγαίνει από την ανατολή. Mm. Βγαίνει από τούτο τον προσανατολισμό και στρίβει και γυρίζει έτσι. Πώς έχω λοιπόν σκιάσεις. Ετούτη η γωνίτσα που με επηρεάζει αυτό το άνοιγμα. Πολύ πράγμα πάντως, δεν είναι πολύ σκληρά. Ναι. Yeah. Λοιπόν, γυρίζει ο ήλιος. Αυτή η γωνία τώρα μου σκιάζει τούτο το κομματάκι, δεν το λαμβάνω καθόλου. Ξανά Enter, με τη χάρτη με ρωτάει. Λέω, αυτή η γωνία, όπως βγαίνει ο ήλιος έτσι, σκιάζει εδώ μέσα. Γεια σου Γιάννη, κάτσε γιατί θα... Πάω μου σκιάζει αυτό το άνοιγμα. Άσχετα που το δείχνει προς τα μέσα, είναι για να βγει η γωνία μέχρι το κέντρο του ανοίγματος. Όταν θα γυρίσει ο ήλιος και θα έρθει προς τα δω, ξανά δίνω την προηγούμενη, αυτή η γωνία τώρα θα μου σκιάσει αυτό το άνοιγμα. Στο μέσο του πέρα του ανοίγματος. Ναι, στο μέσο πάντα υπολογίζονται. Λοιπόν, επίσης, αυτή η γωνία μου σκιάζει αυτό το άνοιγμα. Μου σκιάζει αυτό το παράθυρο. Τώρα, αν θέλω να είμαι πιο ακριβής, αυτή η γωνία μου σχέζει και αυτόν τον τοίχο. Ωραία. Τι άλλο έχουμε, κάθε του προβόλου τώρα που να επηρεάζεται. Δηλαδή εννοείς ότι... Ναι, από κάθε τα στοιχεία. Εντάξει, αυτό το άνοιγμα σκιάζεται τώρα από αυτό εδώ απέναντι, αλλά δεν δηλώνεται. Ναι. Και αυτό μπορείς να το πεις, απλώς είναι τεράστια γωνία που βγάλει. Είναι αυτό. Μάλιστα. Όντως είναι έτσι. Λοιπόν, άλλο έχουμε. Από την Ανατολή γυρίζουμε έτσι και ερχόμαστε στη Δύση. Παίρνουμε την Ανατολή και γυρίζουμε και ερχόμαστε στη Δύση. Μπορείς να πάρεις και τις απέναντι, τις ανάποδες. Ναι. Αν θες. Αλλά στην ουσία... Δηλαδή, να πάρω τι. Να δηλώσω αυτή. Κοίταξε, θα σου το δείξω. Λοιπόν, δίνω. Αυτή εδώ είναι 14 μήνες. Ωραία. Πάμε να βγάλουμε τα σκαρφίματα να δούμε τους συντελεστές που προκύπτουν. Πάω λοιπόν, αφού το δήλωσα αυτό, έκανα την πλάκα. Έκανα τους κάθετους. Ναι. Οπότε μπορώ να δημιουργήσω τα σκαρφίματα σκιάσεων. Του λέω λοιπόν, βγάλε μου τα σκαρφίματα σκιάσεων. Μου λέει, δώσε ένα σημείο εισαγωγής. Πάω κάπου δεξιά από το σχέδιο, γιατί θα τα πετάξει προς τα δεξιά. Και επειδή μέχρι εδώ μου, μέχρι ένα σημείο εδώ πέρα μου ερχόταν οι πινακίδες κτλ. Που έχει το εξτρέ. Πάω λίγο πιο δεξιά, πατάω. Και μου βγάζει 4 σκαρφίματα. Μάλιστα. Αλλά κάποιο, δεν είναι απόλυτο ότι είναι 4 τα ανοίγματα μόνο. Κάποιο άνοιγμα όταν είναι το ίδιο και έχει τον ίδιο πρόβολο, μου το βγάζει μία φορά. Mm. Βορειοανατολικό 1, οι κωδικοί που παίρνουν αυτοί εδώ έχει να κάνουν προσανατολισμό. Το κάθε άνοιγμα παίρνει από νοτιοανατολικό 1, 2, 3 κτλ. Στο βγάζει μόνο. Ναι. Στο βγάζει μόνο. Με τις γωνίες. Αυτές είναι οι γωνίες σκίασης από οριζόντιους πρόβολους. Παράλληλα με αυτό. Βγαίνει η πινακίδα σκιάσεων προβόλων. Πάω λοιπόν κάπου εδώ δίπλα και του δημιουργώ την πινακίδα. Μου την βγάζει αυτόματα. Τι γίνεται. Το πρώτο πινακάκι αυτό είναι οι γωνίες που έχουν οι πρόβολοι από τους οριζόντιους. Συντελεστής για τη θέρμανση, συντελεστής για την ψήξη
με τις μειώσεις λόγω των προβόλων. Από κάτω έχει άλλα δύο πινακάκια. Αυτό το κομμάτι που σου κλείνω εδώ πέρα έχει να κάνει με τα αριστερά πλαϊνά και τα δεξιά πλαϊνά. Δηλαδή, όπως κοιτάζω ένα παράθυρο και το κοιτάζω κατά φάτσα, έχω αριστερό πρόβολο κάθετο που μπορεί να έχει και δεξιό πρόβολο. Εδώ φαίνονται οι γωνίες και πόσο επηρεάζεται στην ψήξη, πόσο στη θέρμανση. Και εδώ μου βγαίνει συγκεντρωτικά από τα αριστερά και τα δεξιά πλαϊνά που έχει κάθε άνοιγμα. Για να το βάλεις μία φορά τη μείωσή του, να μην τη βάλεις. Δηλαδή, βρίσκει το μέσο όρο κάπως. Δεν θυμάμαι ακριβώς την πράξη που κάνει. Λόγω αριστερών πλαϊνών έχουμε στο νοτιοανατολικό 1 με 39 μοίρες και με 26 μοίρες. Τώρα βοράς, νότιο-ανατολικό προς τα πάνω. Άρα λογικά είναι, ξέρω, κάποια από αυτά εδώ και κάποιο άλλο. Λοιπόν, λόγω δεξιού πλαϊνού, 39 μοίρες ένα που βλέπουμε και, ένα, και άλλο ένα 26. Και έχουμε και αυτούς πάλι τους προβόλους με αυτές τις μοίρες. Λοιπόν, το βορεινό άνοιγμα ετούτου, το οποίο του είπα ότι έχει μια σκίαση από αριστερά εδώ, στο δεξί του προβόλου μάλλον, στη δεξιά του μεριά του προβόλου, με 14 μοίρες. Είναι δυνατόν να πω ο ήλιος βγαίνει από εκεί τώρα, δηλαδή πώς θα μου το, από τη βορεινή πλευρά πώς θα μου σκιαστεί, δύσκολο. Και όντως αποδεικνύεται εδώ, να το. Λόγω δεξιού πλαϊνού, έχω 14 μοίρες, αυτό που βλέπαμε πριν, στη θέρμανση δεν επηρεάζεται καθόλου, στην ψήξη καθόλου. Ένα. Και λογικό είναι. Ο συντελεστής παραμένει ένα. Δεν σκιάζεται. Όταν σκιάζεται, 0,75-0,95. Δεν βλέπεις κάποιους συντελεστές. Δηλαδή στο ένα είναι ότι δεν σκιάζεται. Το ένα είναι ότι δεν σκιάζεται καθόλου. Μάλιστα. Μα αφού είναι βορεινό το παράθυρο. Και είναι και από τη δεξιά του μεριά που ο ήλιος δεν επηρεάζεται. Γιατί ο ήλιος βγαίνει ανατολικά και γυρίζει διαμέσου του νότου. Οπότε αν γύριζε μέσω του βορρά θα είχε μια σκίαση. Ωραία. Πάμε λοιπόν μετά και τοποθετούμε τον ήλιο. Αυτό που έκανα πριν, τοποθέτηση κύκλου θέσεων ήλιο. Το ξανακάνουμε, δεν πειράζει. Πάω εδώ, τοποθέτηση κύκλου θέσεων ήλιο. Στην ουσία μέσα στο μενού το ορισμός πιο κάτω, τα παίρνεις στη σειρά τα πάντα και πας κάτω. Πάω λοιπόν και βάζω τον ήλιο. Βλέπεις, ενώ έχω το όρθο που χρησιμοποιώ, αν κρατήσω πολλή ώρα το shift πατημένο, το απενεργοποιεί. Λοιπόν, και πάω και του λέω κάπου στο κέντρο του κελίφους μου. Κάνω ένα κλικ και του λέω θα είναι το κέντρο της ακτίνας του ήλιου και εδώ με ρωτάει πόσο να είναι η ακτίνα του ήλιου, πόσο θες να είναι. Την κάνω τόση ώστε να μου καλύψει περίπου το κτίριό μου. Μέχρι εδώ. Σε ποια πόλη? Ηράκλειο. Αποδοχή. Α, τον έχω κλείσει τον ήλιο όμως. Είπα εδώ και τον έκλεισε. Μόλις κάνουμε το update δεν θα το ξανακάνει αυτό το δεύτερο ήλιο. Λοιπόν, έβγαλα τον ήλιο. Οπότε μπορώ να δημιουργήσω τα σκαρυφήματα ηλιασμού. Για το Ηράκλειο, κρατήσει, επιτυχάς με αυτό. Να τα σκαρυφήματα. Τι μου δείχνουν τα σκαρυφήματα. Πάω παράδειγμα τόσο νοτιοανατολικό 1. 9 η ώρα στις 21 Ιουνίου, ο πρόβολος αυτός, επειδή ο ήλιος ήταν ψηλά, κοίταξε μέχρι που φτάνει ο ήλιος, δεν μπαίνει μέσα στο άνοιγμα. Το χειμώνα όμως που θέλω να έχω ηλιακά κέρδη, ο ήλιος είναι πιο χαμηλά, το αφήνει και περνάει. Οπότε είναι σωστός ο βιοκλιματικά σχεδιασμένο το άνοιγμα αυτό. Δηλαδή αν το δούμε και από βιοκλιματική άποψη, όχι μόνο δηλαδή να το εξετάσουμε υπολογιστικά. Αρχιτεκτονικά, τέλος πάντων, καθαρά αρχιτεκτονική σχεδίαση, ο πρόβολος αυτός είναι θετικός. Μας βολεύει. Αυτός εδώ, ξέρω εγώ, είναι πολύ μεγάλος. Δεν μας βολεύει. Στο βορειοανατολικό άνοιγμα. Εντάξει, είναι βόρειο ανατολικό. Λοιπόν, και προχωράω. Μετά τα σκαρυφήματα, να βγάλω και την πινακίδα σκαρυφημάτων ηλιασμού για το Ηράκλειο. Και τη βγάζω εδώ. Εδώ τι γίνεται τώρα, τι μου δείχνει. Ανάλογα τον προσανατολισμό, σε πόσες μοίρες, την κάθετη και μάλλον την οριζόντια και την κάθετη γωνία, αυτό έχει να κάνει με την πόλη που βρίσκεσαι, με το αζιμούθιο που βρίσκεται, ξέρω εγώ κτλ. Έχει μέσα στην τοτέτη, δύο μου φαίνεται,
έχει ένα πίνακα και δίνει τις καμπύλες στις τροχές του ήλιου για να μπορέσει να υπολογίσει τις γωνίες, με βάση τις γωνίες αυτές, να βγάλει τις γωνίες ετούτες. Και πρέπει να έχουμε το συγκεκριμένο που δίνει το ράβο. Δεν έχει, μα πούμε για το Ηράκλειο μόνο. Ναι. Λοιπόν, με τα κόκκινα, και εγώ στο σεμινάριο, με το κόκκινο είναι η γωνία που γίνεται η σχεδίαση, δηλαδή στις 21 Ιουνίου, στις 3 ώρα το μεσημέρι, γίνεται για κάθε τη γωνία 57 μοίρες. Το βλέπεις. Πας στον αντίστοιχο πίνακα, τέλος πάντων, και βρίσκεις για να κάνεις το σχεδιασμό. Αυτά είναι τα σχέδια που τυπώνονται τώρα. Εδώ πέρα τα εξωτερικές γέφυρες τις φτιάξαμε, είπαμε. Τις έχουμε βγάλει. Αυτές που δημιουργήσαμε πριν. Από εδώ τώρα, αυτή τη στιγμή, κανονικά, εμείς τυπώνουμε, ξέρω εγώ, 3 σχέδια. Ή αν μπορώ να τα βάλω όλα αυτά σε ένα σχέδιο, τα τυπώνω σε ένα. Διαφορετικά είναι εικόνες, σκιάσεις ανοιγμάτων από ηλιασμού, πώς το λέει, ναι, δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι το, πώς ακριβώς λέει ο τίτλος του υπόδειγμα του ΤΕ. Ένα είναι το σχέδιο αυτό, ένα δεύτερο αυτό, με τον ήλιο πάνε και του αυτό θέλει κέντρινα. Πλότερ για την εκτύπωση. Ναι. Σε μεγάλα τα έχει το υπόδειγμα του ΤΕ, σε μεγάλα τα ζητάνε μας στην Πολυδομία. Τώρα στον Άγιο δεν ξέρω να σου πω λεπτομέρειες. Τις θερμικές γέφυρες στο υπόδειγμα του ΤΕ δεν τσέχει, τσέχει α4. Όταν πάμε σε ένα σημείο να πάμε το τυπώσει. Απλώς πρέπει να τα έχει φτιάξει για ό,τι κατά που μπορεί να το πας του. Δηλαδή πρέπει να τα φτιάξει ξεχωριστά. Γιατί αυτός δεν θα μπορεί να πάει να ανοίγει και να κλείνει layer. Λοιπόν, αυτό. Κάποτε και εγώ. Έστω ότι είχαμε τελειώσει τώρα και τις υπόλοιπες μελέτες. Για να δεις τι παίρνει αυτόματα τώρα από όλα αυτά που κάναμε. Αν του πω το build, υπολογισμοί, ενεργειακά κτίρια αναφοράς. Μάλλον πριν το κάνουμε όμως. Τώρα. Να, κάνουν, να έκανα την ενημέρωση. Γιατί φοβάμαι ότι θα μου χάσει στοιχεία τώρα. Κάτσε ένα λεπτό να το κλείσουμε. Δεν μου λες τώρα, τι έχει βάλει τώρα εδώ κάτι.